Και πάμε να φτιάξουμε την τελευταία μας συνταγή σήμερα. Θα φτιάξουμε παγωτάκια σε χρόνο ντετέ. Popsicles με κεράσι και γιαούρτι. Πολύ απλή συνταγή, πάμε να δούμε τα υλικά. Σε ένα λεπτό θα είναι στην κατάψυξη. Για τα popsicles με γιαούρτι και κεράσια θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια κεράσια, 400 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, μία κουταλιά της σούπας, ζάχαρη καστανή και 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φύλλα δυόσμου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε τα κεράσια μας. Γιατί τα κεράσια, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε το κουκούτσι. Έχει αποπυρηνωτές παντού. Σε περίπτωση όμως που δεν έχετε και δεν μπορείτε να πάρετε, να πάρετε. Ο πιο απλός τρόπος που μπορείτε να βάλετε τα κουκούτσια από ένα κεράσι είναι ένα μπουκαλάκι, οτιδήποτε αναψυκτικό ή οτιδήποτε κρασί έχετε, μασκάνι. Παίρνετε το κεράσι, το βάζετε πάνω. Εδώ πέρα έχουμε ένα στυλό που έχουμε βγάλει το εσωτερικό. Απλά πατάμε εδώ. Πέφτει το κουκούτσι, μένει το κεράσι, άντε γεια. Ακριβώς την ίδια διαδικασία κάνουμε μέχρι να βγάλουμε όλα τα κουκουτσάκια μας. Εδώ. Λοιπόν, μείναν άλλα δύο. Εδώ. Και το τελευταίο. Εδώ. Τέλος. Λοιπόν, το πάει στην άκρη και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τη συνταγή μας. Ουσιαστικά, μπλουμ, όλα σε ένα μιξεράκι, κεράσια. Γιαούρτι στραγγιστό παρακαλώ. Θέλουμε στραγγιστό, μπορείτε να βάλετε 2% λιπαρά, άμα δεν θέλετε να έχουν πολλά λιπαρά τα παγωτά σας. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να βάλουμε στραγγιστό, πρέπει να έχει σώμα. Άμα βάλουμε κανονικό γιαουρτάκι, δεν θα γίνουν ωραία τα παγωτάκια μας. Λοιπόν, λίγο καστανή ζάχαρη, και όταν λέω λίγο το εννοώ, είναι μια κουταλιά της σούπας. Το μέλι μας μπορείτε να βάλετε είτε maple syrup, είτε σιρόπι αγάβης, είτε ό,τι άλλο σε σιρόπι σας αρέσει. Αλλά το χρησιμοποιούμε ουσιαστικά για σταθεροποιητή το μέλι. Σε περίπτωση που έτσι αναρωτιέστε, είναι αυτό που θα μας δώσει τέλεια υφή στο παγωτό μας. Άμα δεν βάλουμε μέλι και βάλουμε μόνο ζάχαρη, τότε το παγωτό θα γίνει πάρα πολύ σφιχτό και δεν θα τρώγεται. Έχει λόγο που μπαίνει. Λοιπόν, και με κόκκινα χέρια χτυπάμε πολύ καλά στο μέλι. Και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Πόσο δύσκολο ήτανε? Καθόλου. Πανεύκολο. Τώρα, οι θήκες που θα βάλουμε τα παγωτά μας, τα popsicles, υπάρχουν άπειρες θήκες. Μπορείτε να βρείτε και στο e-shop μας. Εξαρτάται με το τι θήκες θα χρησιμοποιήσουμε. Επειδή αυτές οι κλασικές θήκες του παγωτού είναι γενικά έτσι λίγο πιο δύσκολες στη μεταχείριση και στο να βάλουμε μέσα το υλικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κορνέ. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ή όχι? Θέλουμε. Γιατί μπορώ να το κάνω και έτσι για να σας δείξω ότι μπορώ. Αυτό είσαι. Να πουλήσουμε και κορνέα από το shop. Ωραία. Αυτοί είμαστε. Έλα τώρα εδώ. Γιατί κάποιος πρέπει να ρίξει το υπόλοιπο. Είναι αμαρτία από το Θεό. Α, αυτός είσαι. Τι λέει, πώς πάει? Καλά, εσύ. Σ' αρέσει το παγωτό? Ναι, ωραία. Χάλια όλα τα κάνει. Ωραίος. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι. Εντάξει, 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 εντάξει. Λοιπόν. Αφήνω αυτό στην άκρη. Είναι πεντανόστιμο. Έτσι όπως είναι, τρώγεται με λίγα μούσλι, η αλήθεια είναι. Αλλά εμείς θα το κάνουμε παγωτό. Λοιπόν, όπως είναι, περιμένω τα ψάκι. Ένα, δύο. Θα βάλω έτσι. Και εδώ. Βάζουμε τα ξυλάκια μέσα. Εδώ και εδώ. Όλα τα έχουμε στο e-shop. Τι θα δίνουμε, μόνο τα πλαστικά χωρίς τα ξυλάκια? Δεν γίνεται. Καλά, εννοείται. Δεν γίνεται χωρίς ξυλάκια. Μα πώς θα κάνει ο άλλος το παγωτό, αφού θα έχει τρύπα, θα φύγει όλο το μείγμα. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, κατευθείαν γεμίζουμε. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Όλοι μπορούμε να κάνουμε παγωτάκια στο σπίτι μας. Λοιπόν. Κατάψυξη, 3-4 ωρίτσες μίνιμουμ μέχρι να παγώσουν τελείως και μόλις παγώσουν θα ξεφορμάρουμε για να τα δοκιμάσουμε. Πολλά ιστορικά βιβλία καταγράφουν τη χρήση του χιονιού ως βάση των πρώτων παγωτών, ενώ ως προσθήκη γεύσης αναφέρονται το μέλι, τα φρούτα, το γάλα, ακόμα και το ρύζι. Ξεκινήσαμε. Ωραία, περιμένετε για να κόψω, να σερβίρω ρε παιδιά. Συγγνώμη, είμαστε on camera, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω και λίγα ακόμα έτσι decor.
για την υπέροχη πιατέλα που έχω κάνει. Έχω κάνει διαφορετικά popsicles, σε αυτά έχω βάλει raspberries και σε αυτά έχω βάλει φράουλες με διαφορετικά σχήματα. Γενικά μπορείτε να αλλάξετε τα φρούτα σας με ό,τι θέλετε. Αρκεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία που σας έδειξε, δεν είναι φανταστικό. Για τα popsicles με γιαούρτι και κεράσια. Αφαιρούμε τα κουκούτσια από τα κεράσια. Βάζουμε ένα κεράσι στο στόμιο ενός μπουκαλιού και το πιέζουμε με ένα άδειο καπάκι από στυλό μέχρι να πέσει το κουκούτσι μέσα στο μπουκάλι. Στη συνέχεια, βάζουμε τα κεράσια στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια, προσθέτουμε το γιαούρτι, τη ζάχαρη, το μέλι και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Βάζουμε το μείγμα του παγωτού σε σακούλες ζαχαροπλαστικής. Τοποθετούμε τα ξυλάκια στις ειδικές φόρμες σιλικόνης για παγωτό και τις γεμίζουμε με το μείγμα. Βάζουμε τα παγωτά στην κατάψυξη και τα αφήνουμε για 3 με 4 ώρες μέχρι να παγώσουν. Αφού παγώσουν, τα σερβίρουμε και στολίζουμε με φύλλα δυόσμου. Άντε τώρα να το βγάλεις αυτό σε κόσμο και να πεις παιδιά, έχω ετοιμάσει παγωτά. Δεν είναι καταπληκτικό. Ελάτε να σας δώσω όλους από ένα. Τι θες, ράσμπερι, φράουλα ή κεράσι? Κεράσι. Ωραίος, πάρ' το κεράσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ? Ό,τι θέλεις εσύ. Πάρε φραουλίτσα. Σε ευχαριστώ. Εσύ? Φραουλίτσα. Φραουλίτσα. Να έρθεις να το πάρεις. Λοιπόν. Πολύ απλά, κυρίες και κύριοι, ο Θεός έδωσε στην Ελλάδα το γιαούρτι και εμείς το βάζουμε μόνο για να φτιάξουμε τζατζίκι. Αν φτιάξετε αυτά τα παγωτά, θα καταλάβετε όντως πόσο φανταστικό υλικό είναι το στραγγιστό γιαούρτι. Να το δοκιμάσετε και θα με θυμηθείτε. Παναγία μου.